Στα τέλη καλοκαιριού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο πάρκο Ερυθρέας και σε μια έκταση 14 στρεμμάτων, έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των δημοτών στα νότια προάστια του Ηρακλείου. Ένα από τα πολύ σημαντικά έργα που τα συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια είναι αυτό της κατασκευής του πάρκου Ερυθρέας. Ένα δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, μια λυσίδα να φανταστούμε, που ξεκινάει χαμηλά από την παλιά στάνη του Μπεντεβί και φτάνει μέχρι τις παρυφές της Φορτέτσας. Ένας χώρος δεκάδων στρεμμάτων, ξεπερνάει τα 50 στρέμματα αν θυμάμαι καλά, που έχει μελετηθεί στο σύνολό του και τώρα πια παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Το πρώτο κομμάτι, εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, 14 περίπου στρεμμάτων, είναι ήδη στον αέρα, σε ένα διαγωνισμό δημοσίου έργου πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Στον κοινόχρηστο αυτό χώρο θα δημιουργηθούν περιπατητικές διαδρομές, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομος, ενώ θα υπάρξουν αρκετά στοιχεία πρασίνου. Τα παιδιά δεν έχουν που να παίξουν πλέον, γιατί και οι πιλωτές που είχαν φτιαχτεί για παιχνίδι τώρα έχουν αυτοκίνητα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην περιοχή και θα είναι ωραίο να μαζεύονται, να κοινωνικοποιούνται και ακόμα και οι μαμάδες. Το έχει ανάγκη ο κόσμος αυτή την επαφή. Ανταλλάσσει ιδέες, παίζουν τα παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι. Το χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχουν οι παλιές γειτονιές. Το κοινόχρηστο χώρο επισκέφθηκε πρόσφατα ο Δήμαρχος Ηρακλείου, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Αναστασάκη. Η υλοποίηση θα ξεκινήσει εντός της χρονιάς του 2021. Το τέλος του έργου θα είναι σίγουρα το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022. Περιμένουμε. Να τις φτιάξουν, όλο χώματα είναι. Θα αναβαθμιστεί η γειτονιά σας. Ναι, θα αναβαθμιστεί. Και έχει τόσα παιδάκια που θέλουν να παίξουν σε μια παιδική χαρά που δεν έχει. Οι εργασίες αφορούν το πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας και θα διαρκέσουν 12 μήνες. Ο κοινόχρηστος χώρος αυτός θα περιλαμβάνει περιπατητικές διαδρομές, όπως είναι αυτονόητο, πολύ πράσινο, αναψυκτήρια, παιδικές χαρές και ποδηλατόδρομους. Και θα έρθει, όταν θα υλοποιηθεί στο σύνολό του το πάρκο, να μας δώσει μια διαδρομή πολλών χιλιόμετρων. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στο βληματικό αυτό έργο υπερτοπικής σημασίας και στο σχεδιασμό του Δήμου για την τεράστια αυτή έκταση 60 περίπου στρεμμάτων όπου θα δημιουργηθούν και χώροι αθλητισμού. Και στον χώρο που δημοπρατήθηκε αλλά και στο τρίτο κομμάτι του πάρκου που είναι νότια της περιοχής αυτής στην οποία βρισκόμαστε θα εγκατασταθεί και χώρος αθλητισμού, ένα γυμναστήριο υπαίθριο και παιδική χαρά ώστε να συνδυάζονται όλες οι χρήσεις αυτές, η ποδηλασία, ο περίπατος, με δραστηριότητες που είναι ενδιαφέρουσες για τα παιδιά.